Θα ξεκινήσουμε με μια ζωντανή σύνδεση και με πρωταγωνιστή τον εκπαιδευτικό της χρονιάς, τον κύριο Νίκο Γαλάνη, και αμέσως μετά, όπως σας είχαμε πει και στο πρώτο μέρος της εκπομπής, θα κλείσουμε με ζωντανή σύνδεση με Φόδελε, με το όμορφο Φόδελε. Λοιπόν, πάμε να στο μιλήσουμε. Νίκος Γαλάνης, τον έχουμε φιλοξενήσει και στο παρελθόν, εκπαιδευτικός της χρονιάς. Ένας εκπαιδευτικός ο οποίος βραβεύτηκε και βέβαια ξεχωρίζει για τις δράσεις, τις πρωτοβουλίες και για την αγάπη του βέβαια για τα παιδιά. Να σας ευχαριστήσω πολύ και να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα από το Νάφλιο στην όμορφη Κρήτη μας. Λοιπόν, εκπαιδευτικός λοιπόν της χρονιάς, πώς προέκυψε αυτή η διάκριση? Καταρχήν να πω ότι είναι εξημισίαστο, αν και ατομικό το βραβείο, δηλαδή εκπαιδευτικός της χρονιάς. Ατομικό το βραβείο. Αλλά μοιράστηκε εξίσου σε μένα και στη συνάδελφο την Άντια τη Στρατή για το έργο που κάναμε πέρσι στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου Αργολίδα, ένα μικρό σχολείο, διθέσιο σχολείο, μόλις με 24 μαθητές. Αλλά κέρδισε την Κρητική Επιτροπή και συγκίνησε, θα λέγαμε. Μάλιστα. Τι σημαίνει αυτό το βραβείο? Γενικά, να περάσουμε λίγο στα διαδικαστικά, πριν περάσουμε το τι σημαίνει αυτό το βραβείο. Στα διαδικαστικά, σας είχατε ενημερωθεί για αυτή την συμμετοχή? Υπήρχε ανταγωνισμός, υπήρχαν και άλλοι συναδελφοί σας? Υπήρχαν πάνω από 210 υποψηφιότητες από όλη την Ελλάδα και σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, από νηπιαγωγείο μέχρι και πανεπιστήμιο, ανάμεσα σε εξαιρετικούς πραγματικά συναδέλφους με σπουδαίο έργο. Και η υποψηφιότητα η δική μας με το Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου Αργολίδας κέρδισε την Κρητική Επιτροπή και ιδιαίτερα η πρόεδρος, η κυρία Άννα Δημοτοπούλου, μου είπε ότι συγκινήθηκαν πάρα πολύ από το έργο που πράξαμε, αν και οι δύο αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, που σημαίνει ότι πήγαμε μόνο για μια χρονιά σε αυτό το σχολείο, αλλά το όραμα που είχαμε και οι δράσεις που κάναμε άλλαξαν ριζικά την εικόνα του σχολείου και αυτό συγκίνησε πάρα πολύ και μέτρησε πάρα πολύ. Μάλιστα, το όραμά σας έχει χρονικούς περιορισμούς. Μας είπατε ότι μία μόνο χρονιά βρεθήκατε στο σχολείο, ωστόσο κοιτάτε μπροστά, υπάρχει προοπτική, αφήνετε κάτι πίσω σας? Κοιτάξτε να δείτε, η σύμβαση που υπογράφουμε, που είναι για μία σχολική χρονιά, δεν επηρεάζει την αγάπη μας για το επάγγελμα, για το λειτουργήμα που έχουμε, το όραμα που έχουμε. Όταν φτάσαμε πέρσι στο σχολείο με τη συνάδελφο, είπαμε ότι πρώτη φορά μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Με την καλή έννοια όμως, δηλαδή όχι ότι θα αράζαμε και θα κάναμε τίποτα, αλλά μπορούμε να κάνουμε όλα τα όνειρά μας πραγματικότητα. Και ξεκινήσαμε από το Σεπτέμβρη, ό,τι όνειρο είχαμε όλα τα χρόνια της πορείας μας, τα 11 χρόνια που δουλεύαμε, είχαμε ένα σχολείο στα χέρια μας και μπορούσαμε να κάνουμε όλα τα όνειρά μας πράξη. Δηλαδή ένα όνειρο του Νίκου του Γαλάνη έχει ως επίκεντρο τι? Στο συγκεκριμένο σχολείο θα σας πω, όταν φτάσαμε, ένα μικρό σχολείο ενός χωριού, είδαμε ότι πολλοί γονείς πήγαιναν τα παιδιά τους επέλεγαν να έχουν τα παιδιά τους να πηγαίνουν σε σχολεία μεγαλύτερων πόλεων, όπως το κοντινό Ναύπλιο. Και με κίνδυνο το σχολείο να κλείσει κάποια στιγμή, και αυτό ξέρετε τι σημαίνει, να μαραζώσει ένα ολόκληρο χωριό. Ο σκοπός μας ήταν να το κάνουμε ένα σχολείο πρότυπο που οι γονείς να θέλουν να επιλέξουν το σχολείο του χωριού τους, να πάνε τα παιδιά τους. Και πραγματικά με μεγάλη χαρά φέτος μαθαίνω ότι πολλοί γονείς σκέφτονται να γυρίσουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Αυτό ήταν ένα όραμα που σιγά σιγά πραγματοποιείται και για μας ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό το βραβείο? Είναι ένα κίνητρο για τη συνέχεια? Είναι μια επιβράβευση? Πώς αντιλαμβάνεστε την συγκεκριμένη, κατά κάποιο τρόπο, επιτυχία? Αυτό, όπως το λέτε ακριβώς, είναι ένα κίνητρο. Είναι η εκτίμηση της προσπάθειάς μας. Γιατί, κακά τα ψέματα, η δουλειά μας πολλές φορές δεν φαίνεται. Είναι κλεισμένη μέσα στα κάγκελα των σχολείων, στους τέσσερις τοίχους της αίθουσας. Και γι' αυτό πρέπει να έχουμε εξωστρέφεια όλοι οι εκπαιδευτικοί. Γιατί στον πρόσωπό μου θεωρώ ότι τιμούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί με το σπουδαίο έργο που κάνουν και πολλές φορές δεν βγαίνει προς τα έξω. Είναι κίνητρο να συνεχίσουμε να προσφέρουμε και να κάνουμε αυτό που αγαπάμε προς τα παιδιά. Γιατί όλο το μέλημά μας είναι τα παιδιά. Βάζει εμπόδια η πολιτεία στον Έλληνα εκπαιδευτικό να προχωρήσει, να ελαιοποιήσει το όνειρό του, το σχέδιό του, τι πιστεύετε? Θα σας πω κάτι. Στο συγκεκριμένο σχολείο που βρεθήκαμε, επειδή ήταν ένα πολύ μικρό σχολείο με μεγάλες δυνατότητες αυτονομίας, είχαμε και τη Δημοτική Αρχή στο πλάι μας, το Δήμο Επιδαύρου και του Συλλόγου Γονέων και Εκδαιμόνων. Θα σας πω όμως ότι, όπως το λέτε πολύ σωστά, τα μεγάλα σχολεία, που τα περισσότερα είναι ένα μεγάλα σχολεία των πόλεων, είναι τέτοια η γραφειοκρατία, τα γρανάζια της γραφειοκρατίας, που πραγματικά αφήνουν πολύ λίγη ελευθερία στον εκπαιδευτικό να δράσει και το μόνο που πάει να κάνει είναι το μάθημά του, το βιβλίο του, τις ασκήσεις του και να φύγει. Τα μικρά σχολεία όμως δίνουν τη δυνατότητα της αυτονομίας και της ελευθερίας, πράγμα που αυτό δεν πρέπει να χαθεί στην Ελλάδα, που έχουμε μικρά σχολεία και επαρχιακά σχολεία και δεν πρέπει να κλείσουν ποτέ.
Εάν είχατε την ευκαιρία, αν η απόφαση ήταν αποκλειστικά και μόνο από τη δική σας πλευρά, θα φεύγατε στο εξωτερικό με απόσπαση ή θα παραμένατε στην Ελλάδα? Ρωτάτε έναν λάτρη της Ελλάδας και του τόπου του. Δεν θα έφευγα ποτέ. Προτιμώ να κάτσω εδώ να φτιάξω πράγματα για το μέλλον της χώρας μας παρά να είμαι φυγόπονος και να φύγω στο εξωτερικό και να κοιτάω μακριά τι συμβαίνει. Αν μείνουμε όλοι εδώ οι νέοι να φτιάξουμε το μέλλον και τα παιδιά μας, θα έχουμε ένα καλύτερο τόπο για το αύριο. Μάλιστα. Η πιο όμορφη φράση που σας έχει πει μαθητής σας και σας έχει μείνει στην καρδιά και στο μυαλό σας ποια είναι? Δεν μπορώ να θυμηθώ μία φράση. Μπορώ να σας πω ότι το ευχάριστο του επαγγέλματός μας είναι το κάθε πρωινό. Δεν είναι μια στιγμή μόνο μια φράση. Είναι κάθε πρωί που θα μπεις μέσα στο προαύλιο χώρο και όλα τα μικρά παιδάκια θα έρθουν να σου δώσουν αγκαλιά. Αυτό δεν ξεπληρώνεται με τίποτα πραγματικά. Μάλιστα, και προσπερνάτε και στιγμές και περιόδους απογοήτευσης, φαντάζομαι, δυσκολίες υπάρχουν. Αυτά όλα υπάρχουν. Σας είπα ότι, ας πούμε, προσωπικά ως αναπληρωτής και χιλιάδες συναδελφοί μου, έχουμε κάθε χρόνο μια μετακίνηση με τη βαλίτσα στο χέρι να μας γνωρίσουν νέοι τόποι, νέοι άνθρωποι, συνάδελφοι, γονείς, τοπική κοινότητα. Είναι όλα δύσκολα, αλλά οι δυσκολίες προσπερνιόνται όταν σε κοιτάξει ένα παιδάκι στα μάτια. Τελειώνουν όλα εκεί. Και με αυτό κλείνουμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Χαρά μας η συζήτηση μαζί σας. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία σας. Να είστε καλά.